σοβαρό. Ένα λεπτό αυστηρά και τελειώσαμε. Ένα λεπτό αυστηρά και τελειώσαμε. Μικρόφωνο. Σκύψτε λίγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώσαμε κύριοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την αίθουσα έχω δεχτεί ακραίες φραστικές επιθέσεις, όχι από τον κύριο Μεϊμαράκη τώρα, αρκετές φορές τις προηγούμενες εβδομάδες. Ακόμα και σήμερα ακούστηκε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε δόλος στον τρόπο με τον οποίο υπέγραψα την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Έχουμε ακούσει και άλλες εξωφρενικές κατηγορίες περί εσχάτης προδοσίας, επειδή προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου ως Υπουργός Οικονομικών και για την προσπάθεια ανάκτησης εθνικής κυριαρχίας επί υπηρεσιών του Υπουργείου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτά δεν ήταν προσωπικές επιθέσεις και γι' αυτό δεν είχα πάρει το λόγο μέχρι τώρα. Ήταν επιθέσεις στη βάση του ότι η κυβέρνησή μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μόλις τώρα, δημιούργησε πολύ μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις σε πολλούς συναδέλφους της αντιπολίτευσης που είχαν κρατήσει κάποια ψήγματα από το παρελθόν της περήφανης παράταξής τους, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ. Ακούστηκατε, κύριε Βαρουφάκη, επειδή μου είχατε κάνει τετράκι σνεύμα να σας δώσω το λόγο, να μην σας αδικήσω, δεν ήθελα. Κυρίες, κύριοι. Συγγνώμη, δεν έχω τελειώσει. Τελειώσαμε. Δεν έχω τελειώσει. Μου δώσατε ένα λεπτό, δεν τελείωσε λεπτό. Το λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Διανύεται το δεύτερο, συνεχίστε. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά επιτρέψτε μου δύο φράσεις. Η πρώτη φράση έχει να κάνει με το γεγονός. Με το γεγονός ότι οι προσωπικές αυτές επιθέσεις αφορούν την προσπάθεια να πληγεί η μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης για 5 μήνες να δώσει την αξιοπρέπεια και το χαμόγελο στον Έλληνα πολίτη. Η δεύτερη φράση... Τελειώσαμε. Η δεύτερη φράση... Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι... Η δεύτερη φράση, κύριε Πρόεδρε, κύριε αφορά το μέγα... Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, για να μην καθυστερώ, είναι προχωρημένη η ώρα, προστατέψτε αυτή την μία φράση που θέλω να πω. Κύριε Βαρουφάκη, ακουστήκατε, τελειώσαμε. Δεν έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ο κύριος Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας μία το είπε φράση. Γελώντας και ήταν ενδυματολογικού περιεχομένου και όχι πολιτικό-οικονομικού. Δεν ήσασταν εδώ όταν έτσι, μίλησε ο κύριος Βενιζέλος για δόλο στη συμφωνία της 20ης του μηνός. Παρακαλώ, μία φράση. Κύριε, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, μία φράση. Νομίζω ότι έχει σημασία. Τελειώνεται. Και για τη διαδικασία. Τελειώνεται. Υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα. Κύριε, τελειώνει ο κύριος συνάδελφος. Υπάρχει ένα θεσμικό ζήτημα όσο αφορά το συνδυασμό της στήριξης που προσωπικά δίνω στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση και παράλληλα στην αδυναμία που έχω να ψηφίσω μία συμφωνία η οποία δεν αντέχει την έκθεση στο φως. Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι. Και θέλω να πω το εξής. Τα είπατε, ακουστήκατε. Και θέλω να πω το εξής. Ότι ο τρόπος με τον οποίο η αριστερά συνδυάζει τη στήριξη στην κυβέρνηση με την ψήφο κατά συνείδηση είναι να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο βουλευτής στη θέση μου, να προσφέρει στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία με μια δική του, με έναν δικό του νεύμα να μου ζητήσει να παραδώσω την έδρα έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης. Έτσι προχωράει η αριστερά με αυτές τις αξίες και με αυτούς τους τρόπους. Ευχαριστώ. Κυρίες, κύριοι.